Η 27χρονη Αλεξάνδρα Περχανίδου εξηγεί γιατί επέλεξε για το μεταπτυχιακό της την έδρα ποντιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή μου στο μεταπτυχιακό έχει και οικογενειακές ρίζες, γιατί ως πόντια ήθελα να αισθανθώ πολύ πιο κοντά στις ρίζες μου και να ασχοληθώ ιδιαίτερα με την ιστορία αυτού του τόπου γεωγραφικά, ο οποίος δυστυχώς στη σημερινή εποχή δεν λαμβάνει την προσοχή την οποία θα έπρεπε να έχει. Η καταγωγή, ωστόσο, δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο. Η Εκατερίνη Κούκου αποφάσισε να φοιτήσει στη συγκεκριμένη σχολή επειδή ήθελε να μάθει περισσότερα για ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ποντιακής καταγωγής. Επέλεξα τα μαθήματα αυτά γιατί ήθελα να μάθω για την ιστορία του Πόντου. Η δίψα για μάθηση ήταν αυτή που οδήγησε και την Εκατερίνη Σύρμου στην έδρα ποντιακών σπουδών του Αριστοτελείου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Πόντο. Είμαι από ένα χωριό του Βοΐου. Η μητέρα μου. Απλά ήταν η δίψα για μάθηση, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Στα πρώτα δύο ακαδημαϊκά έτη, πάνω από 1000 φοιτητές γράφτηκαν στα μαθήματα, εκπλήσοντας ευχάριστα τους υπεύθυνους της σχολής για το ενδιαφέρον. Δεν τους εκμεταλλευόμαστε, τους αξιοποιούμε μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί για τους νέους ανθρώπους, ειδικά τέτοιου είδους εμπειρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή τους, άσχετα αν δεν το εισπράττουν, δεν το καταλαβαίνουν άμεσα αυτή τη στιγμή. Φέτος, μάλιστα, που συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τα μηνύματα που στέλνουν είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό στις μνήμες και ιδιαίτερα από τους παππούδες μου και τον πατέρα μου είναι η ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οικογένειες ως πρόσφυγες. Γνωρίσαμε την ιστορία, γίναμε ένα με αυτούς τους ανθρώπους. Όπως λένε, καθοριστική στη λειτουργία της έδρας είναι η συμβολή του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη.